Ο πόλεμος στη Συρία ήταν το κυρίαρχο θέμα της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πάφο. Εκ μέρους της Ελλάδας, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θέλησε να αναδείξει τη στρατηγική θέση της χώρας μας στην περιοχή και τις παραδοσιακές σχέσεις φιλίας που έχει με χώρες της Μέσης Ανατολής. Στις επαφές του Υπουργού Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλου με την Κάθριν Άστον, την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας και Ευρωπαίους Ομολόγους του στην άτυπη Υπουργική Σύνοδο στην Πάφο, επιβεβαιώθηκε ο σταθεροποιητικός ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή. Παρά την οικονομική κρίση, η Αθήνα αξιοποιεί τη θέση της στην Ευρώπη και τις παραδοσιακές σχέσεις φιλίας με χώρες της περιοχής και αναδεικνύει το γεωπολιτικό της ρόλο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά το πέρας της Συνόδου. Γυρνιάζει η Κύπρος και με τη Συρία και με την Μέση Ανατολή και με το Ιράν. Η ευρύτερη περιοχή είναι σε αναταραχή. Εδώ αναδεικνύεται για μία ακόμα φορά ο σημαντικός σταθεροποιητικός ρόλος της Ελλάδας. Η Ελλάδα, η οποία παρά το γεγονός ότι δοκιμάζεται από την γενικευόμενη οικονομική κρίση, παραμένει ένας αξιόπιστος, σημαντικός παράγοντας για τη σταθερότητα, την ειρήνη και τη συνεργασία στην περιοχή. Η κρίση στη Συρία ήταν το βασικό θέμα συζήτησης στην ατζέντα της Υπουργικής Συνόδου και η ελληνική διπλωματία είναι σε διαβουλεύσεις προκειμένου να παίξει ενεργό ρόλο στην εξέβρεση λύσης στη Συριακή κρίση. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στο καθεστώς Άσαντ ότι πρέπει να αποσυρθεί. Η κρίση στη Συρία εξελίσσεται κατά τρόπον επικίνδυνο. Και το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ξεκάθαρο, ότι το καθεστώς πρέπει άμεσα να αποσυρθεί. Πρέπει να σταματήσει η αιματοχυσία και αυτή η τραγωδία που στοιχίζει καθημερινά χιλιάδες ζωές. Η συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και θέματα διμερών σχέσεων ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Δημήτρη Αβραμόπουλου με τον Γάλλο ομόλογό του και πρώην Πρωθυπουργό Λοράν Φαμπιούς, που επιβεβαίωσαν την κοινή βούληση των δύο κυβερνήσεων για εμβάθυνση των πολιτικών σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας. Οι προοπτικές των σχέσεων Αθήνας-Λευκοσίας, τόσο στον ενεργειακό όσο και σε άλλους τομείς, θα συζητηθούν και την επόμενη εβδομάδα κατά την επίσκεψη της Κύπριας Υπουργού Εξωτερικών κ. Μαρκουλή στην Αθήνα. Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από τα